Φίλες και φίλοι, εργαζόμενοι, νέες και νέοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, ήρθαμε σήμερα, 76 χρόνια μετά την τραγωδία, το πυρηνικό βομβαρδισμό στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι, γιατί δεν πρέπει να ξεχαστεί ποτέ αυτό το έγκλημα. Σήμερα που εξελίσσεται στη χώρα μας μια ανίποτη σε μέγεθος τραγωδία, ένα έγκλημα διαρκείας ενάντια στον ελληνικό λαό, ενάντια στη φύση και το μέλλον των παιδιών μας. Για μια ακόμη φορά ζούμε τις τραγικές και οδυνηρές συνέπειες της εγκληματικής πολιτικής όλων των κυβερνήσεων της αστικής τάξης, Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στους κατοίκους των περιοχών που πλήττονται από τις πυρκαγιές, στο προσωπικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των άλλων δημόσιων υπηρεσιών που δίνουν η ηρωική μάχη. Και από αυτό το βήμα απαιτούμε άμεσα μέτρα στήριξης των πληγέντων και των τοπικών δομών υγείας με προσωπικό και μέσα. Ολική και άμεση αποζημίωση των περιουσιών των λαϊκών οικογενειών. Άμεσα μέτρα αντιπυρητικής, αντιπλημμυρικής και αντισεισμικής προστασίας. Συναγωνίστριες, συναγωνιστές, 76 χρόνια μετά το φιλιρηνικό, αντιπεριαλιστικό και αντιπολεμικό κίνημα της χώρας μας, τα μέλη και οι φίλοι της Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση Θεσσαλονίκης δίνουμε με συνέπεια το αγωνιστικό παρόν, αποδίδουμε φόρο τιμής στα 300.000 και πλέον αθώα θύματα της υπεριαλιστικής θηριωδίας στη Χιροσίμα Ναγκασάκι. Του πυρηνικού ολοκαυτώματος που προκάλεσαν οι αμερικανικές ατομικές βόμβες στις δύο ιαπωνικές πόλεις στις 6 και 9 Αυγούστου του 1945 και καταγράφτηκε στην ιστορία σαν το μεγαλύτερο μαζικό έγκλημα, η μεγαλύτερη μαζική ταυτόχρονη δολοφονία 100.000 ανθρώπων. Την παρουσία της Σοβιετικής Ένωσης ήθελαν να αποτρέψουν οι Αμερικανοί. Σε αυτό αποσκοπούσε και η ρήψη των ατομικών βομβών. Στην τρομοκράτηση των λαών που με ηγέτη και κύριο αιμοδότη τον ηρωικό σοβιετικό λαό και τον ένδοξο κόκκινο στρατό είχαν ολοκληρώσει ήδη το τιτάνιο έργο της συντριβής του φασισμού. Στόχος τους ήταν το ανερχόμενο επαναστατικό αντιατοικιακό και εργατικό κίνημα. Με αυτή τη φρικαλαιότητα οι Αμερικανοί υπεριαλιστές θέλησαν να κάψουν το φρόνημα των λαών που αναπτυρωμένοι από την αντιφασιστική νίκη ατένιζαν με αισιοδοξία το μέλλον. Με νέα ορμή συνέχισαν τον αγώνα για την εθνική και κοινωνική τους απελευθέρωση, για το γκρέμισμα της απειροκρατίας και την ανατροπή του συστήματος της εκμετάλλευσης. Τα ισχυρά υπεριαλιστικά κράτη ήθελαν να τρομοκρατήσουν πρωτίστως την ίδια τη Σοβιετική Ένωση με σκοπό να εξασφαλίσουν την υπεροχή στο τραπέζι των μεταπολεμικών διαπραγματεύσεων και τους μεταπολεμικούς συσχετισμούς δύναμης. Με το βομβαρδισμό της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι ξεκινάει η εποχή της πυρηνικής τρομοκρατίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και των συμμάχων τους. Συνέχισε στην Κορέα, στο Βιετνάμ, σε όλη την Ινδοκίνα, στη Μέση Ανατολή, στη Λατινική Αμερική, στην Κύπρο, στην Παλαιστίνη, ασταμάτητα δεκαετίες τώρα. Σε όποιο σημείο του παγκόσμιου χάρτη και να κοιτάξει κανείς, θα βρει τα σημάδια από τα απετρόπια έγκληματά τους. Εφήλοι πόλεμοι, πραξικοπήματα, ομές εισβολές για να επιβάλλουν τα άνομα συμφέροντα και την επικυριαρχία των μονοπωλίων τους. 76 χρόνια μετά το πυρηνικό ολοκαύτωμα στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, στην πόλη μας το πρώην τρίτο στόμα στρατού αναβαθμίστηκε ως αρχηγείο χημικού και ηλεκτρονικού πολέμου, στο οποίο προβλέπεται η δυνατότητα αποθήκευσης όπλων μαζικής καταστροφής χημικών, βιολογικών και πυρηνικών. Τα λιμάνια της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας γίνονται ορμητήρια ενάντια σε άλλους λαούς.
η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τη συνδρομή και των άλλων αστικών κομμάτων συνεχίζει και βαθαίνει την πολιτική αναβάθμισης της επικίνδυνης στρατιωτικής συνεργασίας της χώρας μας με το κράτος δολοφόνο Ισραήλ, την ίδια ώρα που αυτό σφαγιάζει καθημερινά το Παλαιστινιακό λαό και σε συνεργασία με τις ΗΠΑ απειλεί το Ιράν και τη Συρία. Συναγωνίστριες, συναγωνιστές, τις τελευταίες μέρες βρίσκεται σε εξέλιξη μια νέα ενορχιστρωμένη από τους υπεριαλιστές προσπάθεια να προκληθεί από σταθεροποίηση στο νησί της Επανάστασης στην Κούβα. Η ΗΠΑ από κοινού με τη μαφία του Μαϊάμι και με αντεπαναστατικές δυνάμεις στο εσωτερικό της Κούβας αξιοποιούν τις ελλείψεις εξαιτίας του 60χρονου δολοφονικού επάρκο που αυτοί οι ίδιοι έχουν επιβάλει. Η ΗΠΑ και από κοντά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν το θράσος να αυτοπαρουσιάζονται ως προστάτες των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Την ίδια ώρα που εντείνουν την καταστολή και το φακέλωμα, ισοπεδώνουν και περιστέλνουν ακόμα και στοιχειώδες λαϊκές ελευθερίες, επιβάλλουν τρομονόμους για να στραφούν ενάντια στους λαούς και την πάλη τους. Πάει πολύ να μιλάνε αυτοί για ειρήνη, δημοκρατία, ελευθερία. Η διοίκηση Biden συνεχίζει την εγκληματική, απάνθρωπη πολιτική του αποκλεισμού της Κούβας. Διατηρεί σε ισχύ τα 242 πρόσθετα μέτρα της κυβέρνησης Τραμπ που οδηγούν σε παραπέρα ασφυξία το κουβανικό λαό, ενώ ετοιμάζεται να επιβάλλει και νέα μέτρα. Δηλώνει απερίφραστα πως δεν προτίθεται να αλλάξει πολιτική απέναντι στην Κούβα. Ο λαός της Κούβας εδώ και 60 χρόνια, παρά τον οικονομικό στραγγαλισμό εξαιτίας του εμπάρκο, παρά τις ελλείψεις σε στοιχειώδη, δεν το βάζει κάτω. Αναδεικνύεται η ανωτερότητα του σοσιαλισμού που παρά τις δυσκολίες έχει καταφέρει να εξασφαλίσει επιτεύγματα που ακόμα και οι πιο ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες αδυνατούν να παρέχουν στους λαούς τους. Στην πανδημία η Κούβα προστάτευσε το λαό της, βοήθησε με ιατρικές αποστολές σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και ελλείψεις, αναπτύσσει τα δικά της εμβόλια με τη δέσμευση να βοηθήσει φτωχούς και καταπιεσμένους λαούς όλου του κόσμου. Και από αυτό το βήμα καταδικάζουμε κατηγορηματικά την κατάκτηση κοινή δήλωση στήριξης των εγκληματικών σχεδίων του αμερικάνικου υπεριαλισμού κατά της Κούβας από 21 υπουργούς εξωτερικών, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός εξωτερικών της Ελλάδας. Δήλωση που συνυπογράφουν οι υπουργοί εξωτερικών των ΗΠΑ μαζί με τους υπουργούς σειράς αντιδραστικών κυβερνήσεων και κρατών προτεκτοράτων. Αποτελεί βαθιά πρόκληση η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να εκφράζει υποκριτικές ανησυχίες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ελευθεριών και συνθηκών διαβίωσης του κουβανικού λαού την ώρα που προωθεί αντεργατικούς και αντιλαϊκούς νόμους, χτυπά το εισόδημα και τα δικαιώματα του εργαζόμενου λαού και εντείνει την καταστολή. Έχει εγκληματικές ευθύνες για την εξάπλωση της πανδημίας. Με την υπογραφή της αναλαμβάνει τεράστιες ευθύνες. Επεμβαίνει στα εσωτερικά ενός ανεξάρτητου κράτους και εμπλέκει τη χώρα μας σε πολύ επικίνδυνα σενάρια και σχεδιασμούς. Γι' αυτό και η υπογραφή της έχει ήδη βρεθεί μπροστά στην απόρριψη και καταδίκη από τον ελληνικό λαό, από εκατοντάδες συνδικαλιστικούς και μαζικούς φορείς του. 76 χρόνια μετά την ισοπαίδωση της Χιροσίμα και του Ναγκασάκη, τιμούμε τα θύματα του υπεριαλισμού στις δύο μαρτυρικές ιαπωνικές πόλεις. Τα τιμούμε με ένταση το αγώνα για την ανατροπή της υπεριαλιστικής τάξης πραγμάτων. Η μόνη δύναμη που είναι ικανή να το κάνει αυτό είναι οι ίδιοι οι λαοί, η αλληλεγγύη τους, η κοινή τους δράση και ο αγώνας. Καλούμε το λαό μας, την εργατική τάξη και την νεολαία
σε μαζική συμμετοχή και οργάνωση του αγώνα. Αυτό το σύστημα δεν αλλάζει, δεν εξαθροπίζεται. Ενάντια στους πολέμους των υπεριαλιστών, όλοι οι λαοί του κόσμου πρέπει να υψώσουν τη δική τους σημαία. Σημαία που θα γράφει, όχι στη σύγχρονη σκλαβιά. Τώρα είναι η ώρα να δυναμώσουμε αποφασιστικά την πάλη μας για απεμπλοκή της Ελλάδας από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Να καταργηθεί η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις στρατιωτικές βάσεις. Να κλείσει η βάση της Ούδας. Να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου. Να μην δημιουργηθεί καμιά νέα ευρωατλαντική βάση και στρατιωτική υποδομή. Να μην εγκατασταθούν πυρηνικά στον Άραξο και οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα. Να κλείσει το νατοϊκό στρατηγείο στο πρώην τρίτο σώμα στρατού της Θεσσαλονίκης. Καμιά συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων σε υπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό και σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά άλλων λαών. Όχι στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς και τη διάταξη των ενόπλων δυνάμεων στην υπηρεσία του ΝΑΤΟ. Ανάκληση της κυβερνητικής απόφασης για την αύξηση της θητείας στο στρατό ξηράς. Καμιά αλλαγή των συνόρων και των συνθηκών που τα καθορίζουν. Αποδέσμευση από τις λικοσυμμαχίες ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον υπεριαλισμό καμιά υποταγή. Η μόνη υπερδύναμη είναι η λαοί.